Ο πρεσβευτή τη Ρωσία στι Ηνωμένε Πολιτείε Ανατόλιο Αντόνοφ δήλωσε στα ρωσικά μέσα ενημέρωση ότι ο κίνδυνο σύγκρουση μεταξύ Αμερική και Ρωσία είναι υψηλό. Ο Αντόνοφ συνέκρινε την κατάσταση των σχέσεων ή παρουσία με μια εποχή των παγετώνων και προειδοποίησε ότι είναι δύσκολο να πούμε πότε θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν οι συνομιλίε μεταξύ των δύο πλευρών. Είπε στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ ότι. Η Ουάσιγκτον χρειάζεται χρόνο για να συνειδητοποιήσει τη ματαιότητα τη πολιτική τη απέναντι στη Μόσχα. Νωρίτερα η Μόσχα κατηγόρησε τη ΣΥΠΑ ότι διεξάγουν πόλεμο αντιπροσώπων εναντίον τη Ρωσία. Οι κατηγορίε ήρθαν αφότου η Ουάσιγκτον ενίσχυσε τη στρατιωτική υποστήριξη προ την Ουκρανία και φιλοξένησε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Τζελένσκι στο Λευκό Οίκο και στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο εκπρόσωπο τύπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε στου δημοσιογράφου ότι το πακέτο υποστήριξη των ΙΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του ιδιαίτερα περιζήτητου συστήματο αντιπυραυλική άμυνα Patriot, δεν ευνοεί την ταχεία διευθέτηση. Ο Λευκό Οίκο ανακοίνωσε περαιτέρω βοήθεια 1,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων συμπεριλαμβανομένων για πρώτη φορά πυράβλων αεράμινα Patriot για την προστασία τη υποδομή τη Ουκρανία που έχει ήδη ακροτηριαστεί από τις ρωσικές επιθέσεις. Στην Ευρώπη η Ολλανδία ήταν μεταξύ άλλων χωρών που ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι θα υποστηρίξουν την Ουκρανία το επόμενο έτος με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια και υποστηρίξη για την ανοικοδόμηση του έθνους. Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική υποστήριξη από τη Δύση θα μπορούσε να κλιμακώσει τον πόλεμο, αλλά ο Γενικό Γραμματέα τη Δυτική Στρατιωτική Συμμαχία του ΝΑΤΟ, Γέννη Τόλτεμπεργκ, διαφωνεί. Επομένω, αν θέλουμε μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων που να διασφαλίζει ότι η Ουκρανία θα επικρατήσει ω κυρίαρχο ανεξάρτητο έθνο, ο καλύτερο και ταχύτερο τρόπο για να το πετύχουμε αυτό είναι να την υποστηρίξουμε στρατιωτικά, είπε. Οπότε, ο Ρώσος πρόεδρο Πούτιν καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να κερδίσει στο πεδίο τη μάχη, αλλά πρέπει να καθίσει και να διαπραγματευτεί με καλή πίστη, πρόσθεσε ο Στόλντεμπεργκ. Καθώ ακούστηκαν σιρήνε αεροπορική επιδρομή σε αρκετέ περιοχέ τη Ουκρανία την Παρασκευή, ο Ζελένσκι επέστρεψε στη δουλειά του στην Ουκρανία μετά το ταξίδι του στι ΗΠΑ. Το Κίεβο είπε ότι ο Ρωσικός στρατός φαίνεται αποφασισμένος να διασφαλίσει ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα απαγώσουν αυτό το χειμώνα χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια ή άλλα μέσα για να παραμείνουν ζεστά. Όμως, καθώς η Μόσχα εξαντλείται από πυράβλους, η Ρωσία φέρεται να αναζητά στρατητική υποστήριξη από άλλα έθνη συμπεριλαμβανομένου του Ιράν και της Βόρειας Κορεάς. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.